Νέο γύρο επιθέσεων κατά των ανταρτών Χούθη που υποστηρίζονται από το Ιράν στην Ιεμένη πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως επιβεβαίωσαν αξιωματούχοι του Πενταγώνου το βράδυ της Τετάρτης. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε στο έδαφος 14 πυράβλους των ανταρτών Χούθη στην Ιεμένη προκειμένου να προστατεύσει την αυσιπλοεία στην περιοχή. Οι πυράβλοι πιθανόν να προορίζονταν για επιθέσεις κατά των πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, όπως ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι νέες επιδρομές των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή ανακοινώθηκαν μερικές ώρες αφού η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε ξανά τρομοκρατική οντότητα τους Σιίτες αντάρτες που συνεχίζουν από την πλευρά τους να βάζουν στο στόχαστρο εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα αλλά και στον κόλπο του Άντεν. Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι οι Χούθη εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση εναντίον αμερικανικού φορτηγού πλοίου στον κόλπο του Άντεν. Στο μεταξύ, την ανησυχία του για την ένταση που επικρατεί στην Ερυθρά Θάλασσα εξέφρασε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ενώ ο ίδιος αναφέρθηκε και στην ελληνική φρεγάτα που θα σταλεί στην περιοχή. Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις τόσο στην Ερυθρά Θάλασσα όσο και στην ευρύτερη περιοχή αποτελούν μια τεράστια απειλή και για την παγκόσμια οικονομία και κατ' επέκταση και για την ελληνική οικονομία. Κατά συνέπεια, ναι, με ανησυχεί. Είμαστε σε επαφή με τους συμμάχους και εταίρους μας. Και όταν είναι επιχειρησιακά απαραίτητο, τότε θα αποπλέψει η ελληνική φρεγάτα, αφού έχει πλήρως προετοιμαστεί. Πρέπει όμως να ξεκαθαρίσω κάτι. Η φρεγάτα είναι εκεί για να υπερασπίσει και τα ελληνικά συμφέροντα. Δεν είναι μια φρεγάτα που μετέχει σε μια ξένη αποστολή. Είναι μια φρεγάτα που μετέχει στην προστασία των ζωτικών συμφερόντων της πατρίδας μας. Πάντως, οι επιθέσεις των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα προκαλούν πιέσεις στην παγκόσμια ναυσιπλοεία και έχουν σοβαρό αντίκτυπο στη διεθνή οικονομία. Όλο αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ιεμένη, τα πλοία που δεν περνάνε από το Σουέζ πρέπει να κάνουν τον περίπλου της Αφρικής, που σημαίνει καταρχήν 15-20 μέρες καθυστέρηση μέχρι να έρθουν στη χώρα μας. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν καταφέρουν να περάσουν, το πρώτο ζήτημα θα δημιουργηθεί ήταν έλλειψη πολλών προϊόντων. Όπως σας είπα, το 40% των εισαγωγών της χώρας μας γίνεται από την Άπο Ανατολή, που σημαίνει ότι σε αυτά υπάρχουν και πρώτες ύλες και τρόφιμα. Άρα, πιθανόν πέρα από την έλλειψη που θα υπάρχει, κάθε κοντέινερ που χρειάζεται το καράβι να κάνει τον περίπλου της Αφρικής επιβαρύνεται με 6.000 δολάρια. Ναι. Για να πάρει μια ιδέα ο τηλεθεατής μας, κάθε καράβι μπορεί να έχει και 10.000 κοντέινερ. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα πέσει πάνω στη τιμή του προϊόντος. Άρα, θεωρείστε απόλυτα σίγουρο ότι αν δεν βρεθεί λύση, παρόλα αυτά πιστεύω ότι θα βρεθεί λύση, γιατί δεν αφορά όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά αφορά προϊόντα που πάνε σε όλη την Ευρώπη, τότε το πρόβλημα που θα υπάρξει στο άμεσο μέλλον θα είναι και έλλειψη προϊόντων και υπερβολικά αυξημένες τιμές, στις ήδη αυξημένες τιμές, και μιλάω πάντα για τα βασικά αγαθά.